Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε και στις απόψινες καμπάνες. Τρίτη, 5 Δεκεμβρίου. Θυμάστε εσείς οι παλαιότεροι και γενικότερα εμείς στο πολιτικό ρεπορτάζ είχαμε, δεν είχαμε προλάβει κουκουέ εσωτερικού, κουκουέ εξωτερικού. Τώρα ήρθες εσύ να ακούσεις. Καλό είναι αυτό. Ζητάω από τους καλούς συναδέλφους λίγο περισσότερο ήχο μέσα στο στούντιο. Τώρα που δεν παίζει απολύτως τίποτα και ακούγεται μόνο η φωνή μου, ήρθανε για να τσεκάρουν αν ο ήχος είναι σωστός. Γιατί καλά πήγε αυτό. Λοιπόν, έχουμε πολλά κέφια σήμερα και έχουμε πολλά κέφια, παρόλο που η ειδησιογραφία δεν έχει μόνο τις ευχάριστες στιγμές της, έχει και τις δυσάρεστες. Έτσι είναι πάντα, αλλά έτσι είναι και η ζωή. Με τα θετικά της και τα αρνητικά της. Όπως και να το κάνουμε όμως, επειδή είναι Δεκέμβρης, επειδή είναι ο μήνας των Χριστουγέννων, των γιορτών γενικότερα, επειδή θα έχουμε και 3-4 μέρες, μήπως καταφέρουμε έτσι λίγο περισσότερο να καθίσουμε, 3-4, 1-2 μέρες, έχει ανέβει η διάθεσή μας. Περιμένουμε και το δώρο των Χριστουγέννων, ξέρετε τώρα, για να πάρουμε και 2 πράγματα παραπάνω. Νέα αριστερά. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε εσάς. Εμείς το γνωρίζαμε, η αλήθεια είναι, κάποιες ώρες νωρίτερα, αλλά δεν το αποκαλύψαμε, κρατώντας ασφαλώς το off the record. Θα έχουμε στην πορεία τις επόμενες ημέρες και τους πρωταγωνιστές της νέας αριστεράς. Τον κύριο Νάσο Ηλιόπουλο, την κυρία Αξιόγλου, έχουμε ζητήσει και από τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, τον κύριο Χαρίτση, να έρθει στο στούντιο. Οπότε θα μάθουμε αρκετά πράγματα. Στον αντίποδα, να ξέρετε ότι θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και ένα τέτοιο πάνελ θα έχουμε την επόμενη εβδομάδα, όπου θα υπάρχουν βουλευτές και από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και από την πλευρά της Νέας Αριστεράς. Είδατε πώς γίνονται τα πράγματα, είδατε πώς πάνε. Πλέον δεν θα έχει ενδιαφέρον να έχεις έναν βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να έχεις βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς. Για αυτά τα θέματα θα μιλήσουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με την Εύφη Μιχελάκη από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, του κανονικού ΣΥΡΙΖΑ, του Στέφανου Κασελάκη, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος, παιδιά, δεν ξέρω, ειλικρινά, από λάθος σε λάθος, από ατόπιμα σε ατόπιμα. Έχει επιλέξει, λέει, τις ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς να λείπει από την Ελλάδα και να είναι στη Νέα Υόρκη με τον σύζυγό του. Καλά να περάσουν, αλλά ξέρετε, όταν είσαι ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και μάλιστα πρόσφατος, νοπός, αυτά τα προσέχεις. Όταν δε οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα σου καταραίει, επίσης κοιτάς να είσαι πιο προσεκτικός. Εμείς τα λέμε απλά ως δημοσιογράφοι του πολιτικού ρεπορτάζ, ως επικοινωνιολόγοι, αν θέλετε. Και μάλλον θα πρέπει να αλλάξει τους επικοινωνιολόγους του ο κύριος Κασελάκης. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε επίσης με τα κόκκινα δάνεια. Με το πρόστιμο στους δύο σέρβισερ έχουμε και τα φωνάζουμε εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους, εκμεταλλεύονται τον πόνο και την ανάγκη δανειοληπτών, εκμεταλλεύονται το κενό του νόμου και κάνουν ό,τι τους καπνίσει. Έχουμε λοιπόν πρόστιμα σε δύο εταιρείες. Θα έχουμε την κυρία Αριάδνη Νούκα για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και βεβαίως να συζητήσουμε και το νομοσχέδιο το οποίο αφορά στους σέρβισερ και γενικότερα στον τρόπο λειτουργίας των πληστηριασμών και όλων αυτών των δανείων. Θα έχουμε και τον κύριο Νίκο Πίτσο, τον νομικό σύμβουλο της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας. Να δούμε τι ακριβώς γίνεται και με τα τιμολόγια του ρεύματος, τα άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε. Εμείς έχουμε λίγο τι μπερδευτεί. Ξέρετε τι μου έλεγε. Μιλούσα με μία θεία μου, η οποία μου έλεγε χαρακτηριστικά το εξής. Α, Σοφία, να κοιτάξει λίγο και τα μηνύματα. Σε παρακαλώ πολύ, η αρχισυντάκτριά μας, η Σοφία Γαλάνη. Μου έλεγε το εξής. Δεούλα, μωρέ, και πάλι δεούλα. ΔΕΗ, δημόσια επιχείρηση ηλεκτρισμού. Εκεί, σιγουριά. Όλα τα υπόλοιπα, τι να σας πω, η θεία μου τα λέει, δεν τα λέω εγώ. Θα ξεκινήσουμε όμως με έναν άνθρωπο που, με τον οποίο θα συζητήσουμε πολλά πράγματα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το εξής.
Έρχεται ο Ερντογάν την Πέμπτη. Θα έχει ένα πολύ αυστηρό, στενό χρονικό πλαίσιο. Πολύ. Τώρα, η απάντηση του κυρίου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, για το αν τελικά ο Ερντογάν θα μεταβεί, θα πάει στη Θράκη, ότι δεν έχουμε μία τέτοια ενημέρωση, από πολλούς θεωρήθηκε ως μία πολύ άστοχη απάντηση. Κυβερνητικός εκπρόσωπος είσαι. Αν δεν έχεις εσύ ενημέρωση, ποιος έχει? Δια της διπλωματικής οδού προφανώς εννοούσε ο κύριος Μαρινάκης. Δεν θέλω να πιστεύω κάτι άλλο. Σε κάθε περίπτωση, οποτεδήποτε γίνεται ή οποιαδήποτε, το οποιοδήποτε επίσημο αίτημα δια της διπλωματικής οδού για την επίσκεψη Τούρκου Προέδρου στη Θράκη, απορρίπτεται από την ελληνική πλευρά. Η συνεννόηση γίνεται στο όρθιο, γίνεται στο μιλητό εκείνη την ώρα. Κυριάκο, θα του πει ο Ερντογάν, όχι ο ίδιος, ο διερμηνέας, να πάω μέχρι τη Θράκη. Ανάλογα πώς θα έχουν κυλήσει τα πράγματα, θα είναι και ανάλογη η απάντηση του κυρίου Μητσοτάκη. Όλα αυτά και πολλά ακόμα θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Χρήστο Ορφανίδη, τον πρόεδρο, ξεχάστηκα, με συγχωρείτε κύριε σκηνοθέτα, τον πρόεδρο του κόμματος Βόρεια Λέγκα. Κύριε πρόεδρε, καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε απόψε κοντά μας. Να καλησπερίσω και εγώ με τη σειρά μου την φιλόξενη εκπομπή σας. Πολλές καμπάνες έχουμε για σήμερα. Πολλές καμπάνες. Κύριε Παπαδάκη, σε ευχαριστώ για την πρόσκληση και ειδικότερα το φιλοθεάμον κοινό το οποίο παρακολουθεί τις εκπομπές σας. Και ειλικρινά είμαι ένας από αυτούς, συχνά πυκνά, αν όχι κάθε βράδυ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με τιμά που το ακούω. Όχι, με το χέρι στην καρδιά, ειλικρινά. Να είστε λοιπόν. Καλά, να είστε καλά κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πάμε Φανίλη. Λοιπόν, τα θέματα σας είναι επίκαιρα, τα οποία είναι τόσο επίκαιρα που ο ελληνικός λαός τα ξέρει, τα ξαναξέρει, τα ζει, τα ξαναζεί, τα έχει ζήσει διαχρονικά πολλές φορές και επαναλαμβάνει το ίδιο λάθος ο ελληνικός λαός. Ερώτηση λοιπόν, περιμένω. Θέλω να ξεκινήσουμε ασφαλώς με την έλευση του Ερντογάν και θέλω να σας ρωτήσω το εξής κύριε Πρόεδρε. Έχει ρίξει τους τόνους, η αλήθεια είναι, ο κύριος Ερντογάν. Όχι μεγάλο χρονικό διάστημα, καμιά εβδομάδα έχει σταματήσει να μιλά. Παρόλα τα αυτά, οι δηλώσεις παραμένουν. Ακούστε λοιπόν, ακούστε φίλες και φίλοι. Ο Ερντογάν είναι επί 21 συναπτά έτη πρόεδρος της Τουρκίας. Κατόρθωσε ο Ερντογάν το 2002 όταν ανέλαβε μέχρι και σήμερα μία χώρα διαλυμένη στον Δουνουτού να την κάνει μία περιφερειακή υπερδύναμη και το γνωρίζουμε όλοι. Εισάγουμε μεγάλο κομμάτι του προϋπολογισμού της χώρας, το εισάγουμε από την Τουρκία σήμερα εμείς, γιατί δεν μπορούμε να παράξουμε τίποτα εμείς. Πάμε όμως στο αυτό καθεαυτό πρόβλημα. Το αυτό καθεαυτό πρόβλημα που ο Ερντογάν είναι στην εξουσία της Τουρκίας επί 20 λεπτά έτη και άλλα 5 έπονται, είναι ερήμην του τουρκικού λαού, ο οποίος εκτιμά τους ανθρώπους οι οποίοι δημιούργησαν πλούτο στη χώρα τους. Του αντίον του ελληνικού λαού, ο οποίος λαός, πώς να το πω ότι αγαπάει τους εκτελεστές του, ότι θέλει αυτοί που τον δέρουν να είναι ξανά, να τον ξαναδείρουν. Υπάρχουν πολλές παροιμίες γι' αυτό, αλλά δεν έχει, και γεγονότα, αλλά δεν έχει σημασία. Πάμε λοιπόν στον Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν έρχεται στην Ελλάδα με άδεια χέρια. Ό,τι είναι να πάρει, το έχουμε δώσει ήδη. Ψάχνουμε το timing, την ώρα, το timing, πότε θα γίνει για να το φάμε κύριε όλοι. Κύριε Πρόεδρε, δηλαδή τι έχουμε δώσει? Έχουμε δώσει το μισό Αιγαίο, έχουμε δώσει τα νησιά, έχουμε δώσει τι, ΑΟΣ, τι ακριβώς? Απαντώ. Παρακαλώ. Τα είπε τότε στον Παπαχελά, τα έχετε τα βίντεο, ο πατέρας Μητσοτάκης. Ήρθε η ώρα να τα εκτελέσει ο ιός Μητσοτάκη. Το τι θα τον δώσουμε θα φανεί στη Χάγη. Ο Ερντογάν έχει στην ατζέντα του 10 θέματα. 1, 2, 3, 5, δεν ξέρω και τι άλλο, μπορεί και 15. Εμείς στην ατζέντα μας έχουμε μόνο έναν όρο. Δεν διεκδικούμε τίποτα. Δεν έχουμε τίποτα να αντιπαραθούμε απέναντι. Και όταν θα πάμε στη Χάγη, λοιπόν, αγαπητέ κύριε Παπαδάκη και φίλες και φίλοι, αφού δεν έχουμε να ζητήσουμε τίποτα, λογικό είναι ο δικαστής, αυτός που θα δικάσει την υπόθεση, να πει: ζητάει 10, σίγουρα στα 3-4 έχει δίκιο. Αν θα δώσουμε Καστελόριζο, αν θα δώσουμε 25 Μεσημβρινό, αν θα δώσουμε κάποια νησιά με παραχωρήσεις, αν αποστρατικοποιήσαμε ήδη τα νησιά και το ξέρουμε. Και είμαστε στην καλή πλευρά της ιστορίας των νικητών. Δηλαδή, ο Ζελένσκι παραδίδει το που να είναι, αλλά εμείς είμαστε στην καλή πλευρά της ιστορίας. Ο Ερντογάν λοιπόν έρχεται, αυτά που θα πάρει η Τουρκία, όχι ο Ερντογάν, θα είναι μια ζωή, αυτά που θα πάρει η Τουρκία έχουν δοθεί προ καιρού, έχουν συζητηθεί από τις προστάτηδες δυνάμεις προ καιρού. Ο Ερντογάν για τη χώρα του
για να γνωρίζετε οι περισσότεροι που δεν γνωρίζετε, ο Ερντογάν είναι από μάνα και από πατέρα Πόντιος. Ο Ερντογάν είναι από την ποταμιά της Ριζούντας. Δεν είναι τυχαίο το ότι αναδεικνύει πολύ περισσότερο το θρησκευτικό κομμάτι και όχι την καταγωγή του. Ο Ερντογάν λοιπόν, να ξέρετε, μικρές ιστορίες είναι, δεν ξέρω πραγματικότητες. Ο Ερντογάν λοιπόν γνωρίζει πολύ πιο καλά ποντιακά από μένα τον Πόντιο, χορεύει πολύ πιο καλά ποντιακά από μένα τον Πόντιο και παίζει και λίρα. Και το υπουργικό του συμβουλίο, το μεγάλο κομμάτι είναι πόντι και μεταξύ τους μιλάνε ποντιακά. Όταν στην πρώτη προεκλογική εξαρτία λοιπόν πήγε στο χωριό του, στην πατρίδα του, στην ποταμιά, να ξεκινήσει τον αγώνα το 2000 τόσο, ο Ερντογάν λοιπόν τον περιμέναν οι κάτοικοι του και αυτό στο ξεκίνημα της ομιλίας είπε το όνομα του χωριού στα τουρκικά. Του φωνάζουν στα ποντιακά όλοι οι κάτοικοι και του λένε τι είναι αυτά που λες. Τα λέω σε ελληνικά τώρα, δεν τα λέω σε ποντιακά. Το χωριό μας λέγεται Ποταμιά. Κάποια δημοσιογράφος από την Κωνσταντινούπολη που δεν γνώριζε τι λένε οι άνθρωποι, τι λένε αυτή τη στιγμή, ρωτάει μια γιαγιά. Πόντια, τι είπαν τώρα. Η γιαγιά την απαντάει στα ποντιακά. Εσύ παντόλε, τι μα λες εσύ τι λέει. Στα τουρκικά οι άλλοι, λες και η γιαγιά δεν ήξερε. Να μην τα απολογώ, ρώτησε η δημοσιογράφος και έμαθε. Και αφού έμαθε, του ρωτάει το Ερντογάν. Κύριε Πρόεδρε, σας κατηγορούν ότι είστε Έλληνας. Απάντησε και είπε. Την ίδια ερώτηση έκανα εγώ στον πατέρα μου όταν πήγαινα στο γυμνάσιο στην Κωνσταντινούπολη. Με κατηγορούν τα παιδιά στο σχολείο ότι είμαι Έλληνας ή είμαι πατέρα Έλληνας. Και ο πατέρας του λέει, πολιτικό το μήνυμα, ο πατέρας του λέει, τον απάντησε ότι όταν θα πάμε στον άλλο κόσμο, εκεί ο Μωάμεθ δεν θα ρωτήσει αν είσαι Έλληνας ή Τούρκος. Θα ρωτήσει τι πίστη έχεις. Ο Ερντογάν λοιπόν μεγάλωσε στα Ισλαμικά σχολεία, είναι Ισλαμιστής μέχρι εκεί που δεν πάει και ο Ερντογάν παράλληλα είναι Τούρκος, πέστε το γενίσαρο. Αλλά αν δεν υπήρχε ο Ερντογάν τα τελευταία χρόνια στην Τουρκία, να θυμηθούμε τις εποχές των τραπεζών, τα 60 ευρώ στη γραμμή όλοι μαζί. Ό,τι ώρα ήθελε, αν ήταν η κρίση λίγη στα πράγματα, θα έπαιρναν τότε ό,τι θέλανε. Όμως έχουμε και τις προστάτητες δυνάμεις, οι οποίες κατά καιρούς αποφασίζουν, κατοδοκούν και μοιράζουν τη χώρα. Σήμερα λοιπόν αυτό που έχω να πω εγώ εδώ, όσον αφορά τη θέση μας με τον Ερντογάν, είναι ότι εάν η Ελλάδα έχει γρήπη, περνάει, παίρνει αντιβίωση. Αν τη σκοπεί το χέρι δεν ξανακολλάει. Και θα ρωτήσω λοιπόν όσους ακούν αυτή την εκπομπή της καμπάνας αυτή τη στιγμή, θα τους ρωτήσω και θα τους πω τι απολογία εμείς οι γυραιότεροι που μείναμε ακόμη και αγωνιζόμαστε, τι θα πούμε στα παιδιά μας αύριο μεθαύριο, πού ήμασταν όλοι εμείς και ψηφίζαμε όπως ψηφίζαμε και παραδώσαμε κομμάτι του Αιγαίου. Όπως παραδώσαμε τις πρέσπες, τώρα λένε και μην κατηγορούμε τον Ερντογάν. Εγώ προσωπικά έχω κάνει δεκάδες εκπομπές βάζοντας το βίντεο της Δώρας, βάζοντας το βίντεο όλων των Τζιπρέων που λέγανε οι Τούρκοι έχουν ΑΟΣ, έχουν σύνορα μεγάλα θαλάσσια και πρέπει να έχουν. Όλοι τάπανε. Όλοι παρακαλάνε. Μέχρι και ο μέντορας ο Καρατζαφέρης κάποια στιγμή είπε δικαιούνται κι αυτοί. Δηλαδή, θέμα είναι το εξής. Οποιαδήποτε συμφωνία και αν επιτευχθεί ανάμεσα στον οποιονδήποτε Έλληνα πρωθυπουργό και σε οποιονδήποτε Τούρκο πρόεδρο. Αυτή η συμφωνία θα πρέπει να έρθει από την Ελληνική Βουλή προκειμένου να κυρωθεί. Όταν έχεις κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, της μεγαλύτερης κεντροδεξιάς παράταξης της χώρας, πώς είναι δυνατόν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που πηγαίνουν στα χωριά τους, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, και αυτά τα οποία έχουν ψηλά στην ατζέντα είναι τα θέματα της ασφάλειας, τα εθνικά θέματα και την πανοπλία της χώρας σε στρατιωτικό επίπεδο. Πώς λοιπόν όλα αυτά θα τα αναιρέσουν και θα πούν ναι, συμφωνούμε και ψηφίζουμε υπέρ μιας τέτοιας συμφωνίας, οποιαδήποτε και αν είναι αυτή, που θα θίγει τα εθνικά μας συμφέροντα. Απαντώ λοιπόν, επειδή ζείτε στην Αθήνα και η Αθήνα είναι μια άλλη κοσμοθεωρία από την υπόλοιπη Ελλάδα, να γνωρίζετε ότι ο λαός γενικότερα και στην Αθήνα αυτή τη στιγμή ψηλά στην ατζέντα έχει την ασφάλεια που δεν υπάρχει, σκοτώνονται κάθε μέρα, έχει το λαθροϊσμολικό που γέμισε η Ελλάδα, έχει το food pass, πάρε pass, δώσε pass, μην pass όπου θες pass. Έχει λοιπόν άλλα θέματα επιβίωσης και το γνωρίζουμε. Ο λαός λοιπόν σήμερα βρίσκεται σε τέτοια φάση, δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα. Αδικαιολόγητα διότι αυτός επιλέγει και βάσει των επιλογών του συμβαίνουν ό,τι συμβαίνουν. Δεν φταίει ούτε 300, ούτε 10, ούτε κυβερνώντες, ούτε υπουργοί. Φταίει ο λαός που κάνει πάντα τις ίδιες επιλογές. Το κατηγορώ, δεν είναι βαρύ, είναι αλήθεια. Αλλά αυτή τη στιγμή λοιπόν
όσον αφορά για το πώς θα το καταπιεί αμάσιτο ο λαός έχοντας χίλια μύρια προβλήματα και πώς θα το φάνε αμάσιτο οι δεξιοί κατά τα άλλα νοικοκυρέοι κυβερνώντας σήμερα, κλείνε λαχίστον μετρημένους σε ένα χέρι, σε δύο χέρια δεν έχει σημασία, το έχουμε ζήσει και στις πρέσπες. Το έχουμε ζήσει με τα μεγάλα συλλαλητήρια και ήσασταν πρωτοστάτες εσείς από τη Βεργίνα στα μεγάλα συλλαλητήρια. Έχουμε ζήσει τους βουλευτές αυτούς τους ίδιους υπουργούς. Τις πρέσπες τις έφερε ένα αριστερό κόμμα. Έτσι τουλάχιστον αυτοπροσδιορίστηκε ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν το έφερε δεξιό κόμμα. Και να σας υπενθυμίσω ότι τη συμφωνία αυτή που εν τέλει υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας την είχε στα χέρια του και ο κύριος Σαμαράς και ο Κώστας ο Καραμαλής το 2008 και οι δύο είπαν όχι. Ο Δε Καραμαλής είπε όχι στο Βουκουρέστι, μέσα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Άρα λοιπόν, πώς θα κάνει κάτι τέτοιο τις πρέσπες του Αιγαίου, όπως έχουμε βάλει τον τίτλο οι δημοσιογράφοι. Επαναλαμβάνω, ένα κεντροδεξιό κόμμα, η Νέα Δημοκρατία, με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και με μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία προέρχεται από τα δεξιά της χώρας, κύριε Ορφανίδη. Αυτό είναι το θέμα. Επειδή το απλώσατε λοιπόν στο Βουκουρέστι, το θέμα δεν ήταν Βόρεια Μακεδονία, Νότια Μακεδονία. Τότε ο πρωθυπουργός της των Σκοπίων ήθελε σκέτο Μακεδονία και δεν πέρασε. Αν ήταν Μακεδονία Αχθαρμάς, είπε η Ντόρα, δεν τα παγώ η Ντόρα, η οποία ήταν υπουργός τότε, αν ήταν Μακεδονία Αχθαρμάς θα περνούσε. Όσον αφορά αυτό που θέλω να πω, Το πρόβλημα του κυρίου Καραμαλή, επειδή ήμουν και εγώ εκεί στο Βουκουρέστι, σε αυτό το παλάτι που είχε φτιάξει ο Τσαουσέσκου, πρέπει να σας πω ότι το πρόβλημα το μεγάλο του Καραμαλή ήταν η μακεδονική γλώσσα και η μακεδονική εθνότητα, κύριε Ορφανίδη. Το ξέρετε. Απαντώ. Ξέρω γιατί το παλάτι που λέτε, 1991-1995, εγώ είχα εργοστάσιο στη Ρουμανία με 600-700 άτομα προσωπικό και οι υπουργοί οι καινούργοι τότε, οι Ρουμάνοι, οι οποίοι λαδωνόταν με 50 μάρκα τότε ή 100 μάρκα, ήταν όλοι φίλοι μου, τα γνωρίζω από ξαλά. Πόσα αντίστοιχα χρήματα ήταν τότε, κύριε Ορφανίδη, τα 50 και τα 100 μάρκα? Ήταν ο μισθός του υπουργού τα 100 μάρκα τότε, σε λέει Ρουμανικά. Ο μισθός του υπουργού. Όσον αφορά στη δυναμική, την οικονομική που είχε η χώρα μας τότε. Η δυναμική τότε ξεκίνησε να ξεφτίζει. Και κάπου στο 95 ήρθε ο Σιμίτης, 96 ξεπλεκτήρια, τελειώσαμε. Μέχρι αυτή τη στιγμή τη δυναμική εκείνη το 85-90, 80-90, τη ζει η Βουλγαρία σήμερα και εμείς είμαστε ουραγοί πίσω από τη Βουλγαρία σήμερα. Όμως αυτό είναι οικονομικό θέμα. Πάμε λοιπόν στο διατάφτα. Τότε ο Καραμαλής, ναι, έβαλε τη γλώσσα και το ένα και το άλλο, όπως λέτε, αλλά θα μπορούσε η κουβέντα να πάει παρακάτω. Επειδή ήταν το όνομα σκέτο Μακεδονία που το απαιτούσε ο Μπερίσα, πώς το λέγαν τότε. Λοιπόν, γι' αυτόν τον λόγο. Ο Γκρούευσκι ήταν. Ο Γκρούευσκι δεν ήταν. Όχι, ο Γκρούευσκι ήταν, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι λόγω γι' αυτό σταμάτησε εκεί και βρήκε τον πελάτη του Καραμαλή. Αυτά είναι γνωστά μέχρι τώρα. Μέχρι σήμερα το τι συνέβη τότε και πώς βρήκε τον πελάτη του Καραμαλή σιγά-σιγά. Οι προστάτηδες λοιπόν αποφάσισαν. Όσον αφορά για τον κύριο Μητσοτάκη και τους νυν δεξιούς υπουργούς κτλ., φίλους πολλούς από αυτούς, θα μπορούσαν, αφού πήγαν στα συλλαλητήρια, θα μπορούσαν σε όλα αυτά τα 4 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας που τα Σκόπια έχουν πέσει από γκάφα σε γκάφα και από λάθη σε λάθη και δεν τηρήσανε κανέναν όρο των συνεπολιμένων με την αριστερά τότε, θα μπορούσαν να θέσουν βέτο. Όπως βλέπετε, όλα πάνε παρακάτω και κυλάει η ζωή μας όμορφα και τα μάθαμε όλα και ξέρουμε ποια είναι η Βόρεια Μακεδονία. Εμείς οι ίδιοι πιο μπροστά χωρίσαμε την Μακεδονία την ομάδα Ανατολική, Κεντρώα και Δυτική, μόνο νότια δεν βάλαμε, αφού υπάρχει βόρεια. Όλα αυτά τα στήσαμε μόνοι μας. Το απαιτήσανε οι καιροί, οι συνθήκες, οι προστάτες. Το ίδιο λοιπόν οι προστάτες, οι οποίοι θα πρέπει να εξευμενήσουν την Τουρκία, η οποία δείχνει τον πόη της και στον Πούτιν, τότε που έριξε το αεροπλάνο τους, το πολεμικό, και σέρναν τον πιλότο στον δρόμο και σε 6 μήνες τον έκανε κολλητό και χτίζει σχέσεις με τη Ρωσία. Η ίδια Τουρκία απειλεί την Αμερική, τον Biden, την ψύχρα, ο ίδιος ο Ερντογάν, ο οποίος σκόνει το ανάστημα παντού. Το δικό μας το ανάστημα θα το δούμε ποτέ, κύριε Παπαδάκη, πουθενά? Ή δεν μπορούμε, διότι οικονομικά είμαστε
μια καταρακωμένη χώρα και ένας λαός της ψωροκόστενας ξανά. Σας μιλάει ο επιχειρηματίας επί 17 χρόνια, ο οποίος έζησε όλη την ανάπτυξη. Είδα όλα τα πάνω και τα κάτω της οικονομίας αυτής της χώρας. Αντώνη Σαμαράς, δεν πρέπει να έρθει ο Ερντογάν. Το έχει πει εδώ και μία εβδομάδα με συνέντευξή του στην Καθημερινή της Κυριακής. Η τακτική του κατευνασμού δεν οδηγεί πουθενά και ουσιαστικά χάνουμε κατά κράτος από τον Ερντογάν, ο οποίος δημιουργεί τετελεσμένα. Απαντώ. Τετελεσμένα έχουν γίνει πριν 2 χρόνια στο γραφείο του Μητσοτάκη. Έχω στοιχεία, αλλά δεν λέγονται, απέδειξέ τα. Όταν το Ελιαμέπ, λοιπόν, το περιβόητο του Ντόκου και του Άλβα και του Βίτα, τους ξέρετε εσείς πολύ πιο καλά από μένα, εγώ είμαι Θεσσαλονίκη, δεν είμαι Αθήνα, όταν το περιβόητο Ελιαμέπ με τον Τούρκο πρέσβη συνεδρίαζε μέσα στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Έχουν βρεθεί όλες οι φόρμουλες και όλες οι συνταγές, τι πρέπει να γίνει, τον χρόνο και το timing, σας είπα, ψάχνουνε για να περάσει απαρατήρητο, όπως κάθε βράδυ ψηφίζονται τόσα νομοσχέδια και περνάνε απαρατήρητα. Και όσον αφορά για την Βουλή, θα βρεθεί και η συνταγή και πώς θα ψηφιστούν. Πάμε ο Σαμαρά όμως, να μην το πηδάμε. Ο Σαμαράς, λοιπόν, ο Αντώνης, ήταν ένα κεφάλαιο της ελληνικής ιστορίας, έμπλεξε τη θέση του με τα μνημόνια, αφού έσκησε 5-6 ζάπια και τα 5-6 σκουπίδια, υποχώρησε γι' αυτό σαν καλό παιδί στην ουρά και έφτασε η Ελλάδα εδώ που έφτασε. Θα μου πεις, Ορφανίδη, τι θα μπορούσε να κάνει? Ό,τι έκανε ο Ερντογάν. Ό,τι θα μπορούσε να κάνει ένας ηγέτης. Μα η Ελλάδα χρωστάει. Μα δεν χρωστάει. Θα μπορώ να πω πολλά για την οικονομία, αλλά δεν είμαι εκτός θέματος αυτή τη στιγμή. Ο Σαμαράς, λοιπόν, ενεπλάκει στα μνημόνια, ενεπλάκει στην κατοχή της χώρας. Είναι βαφτισμένος για μένα ένας κατοχικός πρωθυπουργός και μην μου πει τελείωση κατοχή, από τη στιγμή που έχουμε σε χρέος, σε πελάγι χρέος για τα επόμενα 99, 69, 39, δεν έχει σημασία, χρόνια. Από τη στιγμή, λοιπόν, που ενεπλάκει και δεν σήκωσε το ανάστημά του, που το είχε το ανάστημα σαν δεξιός που αυτίζεται, όπως και κάποια δικά του παιδιά που είναι στην κυβέρνηση και είναι φίλοι μου τα δικά του παιδιά, θα μπορούσε, λοιπόν, τότε να γράψει άλλο κομμάτι στην ελληνική ιστορία. Θα μπορέσουν να αλλάξει έστω μια μικρή σελίδα. Ο Σαμαράς, λοιπόν, αυτή τη στιγμή, για να το καταλήγουμε, δεν είναι μόνο να κάνουμε τις... Εννοείται δηλαδή ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης του ο κύριος Σαμαράς θα μπορούσε όντως να σκίσει τα μνημόνια και να μην ακολουθήσει όλο αυτό, εν πάση περιπτώσει, το οποίο μας είχε έρθει από το 2010, κύριε Πρόεδρε. Από το 2010 μας ήρθε, από το 9, από το Γιωργάκη. Από το 2011, τον Παπανδρέου, ναι. Το 11 και το 12, ο επιχειρηματίας Ορφανίδης και σήμερα ακόμη που είχε φωτοβολταϊκά, τα δάνεια ρέανε. Ο κόσμος έπαιρνε δάνεια και έστεινε φωτοβολταϊκά το 12 και το 13. Μετά το 13 ήρθε η κατάρρευση, σιγά σιγά τα κλείσαν όλα και δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Ο Σαμαράς, λοιπόν, θα μπορούσε τότε να σηκώσει το ανάστημα, να διεκδικήσει, να πάει. Γνωρίζω λεπτομέρειες. Τι γίνονται, λεπτομέρειες. Ναι, αλλά μερικά χρόνια αργότερα που σήκωσε ανάστημα ο Τσίπρας, μας κλείσαν τις τράπεζες. Καθόλου δεν σήκωσε, ψεύδονται. Τότε 6 μήνες τι κάνανε, ο Βαρουφάκης που πηγαίνει, ερχόταν 17 ώρες που καθίσαν. Για ποιον Βαρουφάκη μέσα μιλάμε, στη σύνοδο κορυφής, εκεί στο ζει στους Λήψιους, τι κάνανε. Κύριε Παπαδάκη, για τον Βαρουφάκη, τον υπάλληλο του Σόρος, μιλάμε. Για ποιον μιλάμε τώρα, να καταλάβω και εγώ τι λέμε. Μιλάω για τον οικονομολόγο, ο οποίος ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες και ήρθε και έγινε Υπουργός Οικονομικών. Με τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, κύριε Ορφανίδη. Με εντολή. Τι να σας πω. Γνωρίζετε, κύριε Παπαδάκη, ότι το Υπουργείο Άμυνας, το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εξωτερικών, μέσω μπιλιετάκι το κάνει ο Πρωθυπουργός. Δεν κάνει το κεφαλιού, το γνωρίζετε πολύ καλά. Ας πούμε δύο αλήθειες. Ώρα για αλήθειες είναι. Καμπάνες λέμε. Καμπάνες. Λοιπόν, εκείνη τη νύχτα την επίμαχη, λοιπόν. Εμείς έχουμε αποκαλύψει τώρα, επειδή με τσιγκλάτε, εμείς έχουμε αποκαλύψει, κύριε Ορφανίδη, πριν συναντηθεί ο κύριος Βαρουφάκης με τον κύριο Τσίπρα, από ποιον ζητούσε συνάντηση. Έτσι, γιατί έτσι ήθελε να εμπλακεί στα πολιτικά δρόμενα της χώρας. Έτσι. Και με αυτόν που ζητούσε συνάντηση ήταν υπουργός του Αντώνη Σαμαρά. Λοιπόν, τα υπόλοιπα δικά σας. Λοιπόν, όσον αφορά, λοιπόν, για τον Σαμαρά, μπορώ να σας κάνω πλήρη περιγραφή της ταινίας του έργου που πέφτηκε το βράδυ στο Προεδρικό, που αποφασίσανε ό,τι αποφασίσανε ο Βενιζέλος, ο Σαμαράς, ο Παπαδήμος, ο Καρατζαφέρης
Και ποιος άλλος ήτανε? Παπαδήμος Σαμαράς. Σαμαράς Βενιζέλος Καρατζαφέρης. Αυτή η τετράδα νομίζω ήταν εκεί μέσα. Μπορώ να σου πω περιγραφικά τα πάντα. Το Φώτης ο Κουβέλης δεν ήταν? Όχι, δεν ήταν. Δεν λοιπόν, ήταν ο Φώτης ο Κουβέλης. Όχι, δεν ήταν. Λοιπόν, μπορώ να σου κάνω πλήρη περιγραφή το τι γινότανε, το πώς πλακωθήκανε Βενιζέλος και Σαμαράς, το πώς τους χώριζε ο Παπαδήμος και ο Καρατζαφέρης μέσα στην αίθουσα συνεδριάσεων, το πώς παίρνανε μέσω Skype τον πώς το λέγανε αυτόν τον Ολλανδό, να του πούν τη γνώμη του κτλ. Λεπτομέρειες. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Έγινε. Ό,τι έγινε, γέγονε. Ο Σαμαράς θα μπορούσε να τα σταματήσει. Και να φύγουμε από τον Σαμαράς σε εκείνη τη φάση και να πάμε στο σήμερα. Σήμερα λοιπόν, ακούστε, η ιστορία καταγράφεται πάντα. Παρακαλώ πολύ. Η ιστορία καταγράφεται πάντα και είναι πάντα η ίδια. Δηλαδή πάντα τα πρόσωπα, τα επίθετα τα ίδια, αλλάζουν, έρχονται διαχρονικά από το 20, από το 10 και μετά 1900 εννοώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σήμερα ο Σαμαράς θα πρέπει να παίξει τον ακροδεξιό ρόλο του, διότι αν βάζω το Αλβανία, αλλά είμαι σίγουρος, αν ο Μητσοτάκης ενδώσει όσον αφορά στις πρέσβεις του Αιγαίου, θα πρέπει και αυτός να αποσυρθεί από τα τεκτενόμενα, όπως απεσύρθη ο κύριος Παπανδρέου, όπως απεσύρθη ο κύριος Τσίπρας, θα πρέπει να αποσυρθεί και αυτός. Τότε λοιπόν, στην καινούργια κατάσταση, μετά τις εκλογές τις επόμενες, όποτε και γίνουν, θα πρέπει να βρεθεί το κέντρο δεξιό σχήμα και ο αρχηγός, διότι βλέπουμε ότι παγκόσμια πλέον το ακροδεξιό στοιχείο επικρατεί. Γι' αυτό και θα παίξει τον ρόλο του ενδεχομένως ή ο Σαμαράς ή κάποιος άλλος, αφού δεν υπάρχουν άλλα πρόσωπα. Όμως για την αριστερά που μιλήσατε, η αριστερά, γιατί άντε, παίξαν τον ρόλο τους, ποια είναι η διάδοχη κατάσταση από την άλλη μεριά? Ο Κασελάκης λοιπόν, κάτε με, ήρθε στην Ελλάδα, το στείλανε, δεν ήρθε μόνος του, το στείλανε. Κάποιος θεός από μηχανής, όπως θες πες το στείλανε. Με ένα σκοπό, να διαλύσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μα γιατί υπάρχει λόγος ειδικός να διαλύσει? Ναι, υπάρχει. Διότι αφού ο ΣΥΡΙΖΑ δεν τραβάει στο 17 και αφού ο Ανδρουλάκης δεν τραβάει στο 12, 11, 13, θα πρέπει αυτά τα δύο να ενωθούν. Για να ενωθούν πρέπει να γίνουν κομμάτια. Θα το δείτε τον επόμενο χρόνο, τον παράλληλο χρόνο, θα δείτε τη μεγάλη κεντροαριστερά. Δεν ξέρω υπό ποιο ηγεσία και ποιο καινούριο θα στάνε, όμως θα είναι η καινούργια διάδοχη κατάσταση τη κέντρο Πασόκο, πέστε το όπως θέλετε, παράταξη, η οποία θα αντιταχθεί στον αποσυρώμενο πλέον Μητσοτάκη. Αυτά όσον αφορά για μένα και την ιστορία που θα γίνει αύριο. Όμως όσον αφορά για τον Ερντογάν, να επανέλθουμε ξανά στη βάση μας, δεν ξέρω πόση ώρα έχουμε. Να κλείσουμε πάρα πολύ σύντομα μία πρόταση, κύριε Ορφανίδη, ούτως ή άλλως. Τώρα που βρήκαμε το δρόμο, θα τα λέμε συχνά. Λοιπόν, μία πρόταση. Ακούστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ακούστε κύριε Πρωθυπουργέ. Η ιστορία της Ελλάδος είναι γραμμένη με προδοσίες. Αυτός ο λαός υπομένει τα πάντα, πείνες, κακουχίες, τα πτώχες, τα πάντα. Δεν υπομένει την προδοσία. Όμως και όταν γίνει προδοσία, όταν επαναστατεί, είναι πολύ αργά, έχει συντελεστεί ήδη ζημιά. Κύριε Πρωθυπουργέ, γιατί ξέρω το κανάλι στην Αθήνα το ακούν πολύ αυτή τη στιγμή. Κύριε Πρωθυπουργέ, εάν θέλετε το πάνθεο της ελληνικής ιστορίας να γράψει το όνομά σας με γράμματα, όχι μελανά, τουλάχιστον με γράμματα, αλλά όχι μελανά, θα πρέπει σε αυτή τη φάση, όπως έκανε ο Αντώνης Σαμαράς και το απέφυγε, όπως έκανε ο Καραμαλής ο Κώστας, όπως το είπατε, και το απέφυγε, σε αυτή τη φάση βρέστε τρόπο, γνωρίζω ότι έχετε ενδώσει ήδη, αλλά αυτό είναι πλέον συνέστημα δικό σας, βρέστε τρόπο μέχρι τις εκλογές να το αποφύγετε και να πάει μπάλα παρακάτω. Εάν δεν το κάνετε αυτό, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε Μητσοτάκη, να είστε σίγουρος ότι η ιστορία θα καταγράψει και το δικό σας το όνομα. Θα τελειώσει κάποτε η κατοχή. Θα αλλάξουν κάποτε τα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα στηθούν δικαστήρια εδώ συλλόγων ή όχι. Γνωρίζω όμως ότι όταν θα αλλάξουν. Κλείσαμε. Κλείνω. Δεν έχω άλλο χρόνο. Μου τραβάνε τα αυτοί. Η αρχιτάκτη από μέσα, η κυρία Γαλάνη. Σας ευχαριστώ και εσάς. Σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Να είστε καλά και θα τα ξαναπούμε πάρα πολύ σύντομα. Ούτως ή άλλως θα ξαναμιλήσουμε δημόσια για να δούμε τα αποτελέσματα της συνάντησης του Ερντογάν στη χώρα μας. Καλό σας βράδυ, κύριε Πρόεδρε. Καλό βράδυ. Είμαι πάντα παρόν επί παντός επισητού. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πάμε εμείς γρήγορα σε διαφημιστικό διάλειμμα. Να επανέλθουμε, Έφη Μιχελάκη, για να συζητήσουμε τα του ΣΥΡΙΖΑ. Διαφημίσεις, παρακαλώ.